Για τη φίλη μας, τη Γεωργία του Λυκόβης, που λέει τι θα γίνει με εμάς τους καταθέτες που έχουμε τα λεφτά μας στην τράπεζα και παρόλα αυτά τιμωρούμαστε με τα capital control. Αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε τόση ώρα. Σιγά, η χαλάρωση θα γίνει πολύ σταδιακά από ό,τι φαίνεται. Έτσι δείχνει τουλάχιστον. Έδωσε και η μέρα ο κύριος Τουρνάρης για το χρονικό περιθώριο πότε θα τελειώσουν τα capital control. Θα γίνει, λέει, όπως δεν μπορεί να γίνει. Προφανώ δεν μπορεί να γίνει. Όπως επίσης, εγώ θυμάμαι, ακούω εδώ και πολλούς μήνες ότι μπορεί να αυξηθεί το ποσό, αλλά δεν αυξάνεται το ποσό. Το ποσό μένει σταθερά το ίδιο εδώ και ένα χρόνο. Με το θέμα των τραπεζών, με το θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, θέλω να πω το εξής, ότι αυτό το θέμα που έβαλε ο Άρης είναι σοβαρότατο πολιτικό θέμα ως προς τη διαδικασία. Να το ξαναπούμε μια φορά, γιατί δεν είναι υποχρεωμένο να το ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, έτσι. Ναι. Αφορά τον μπλόκο το οποίο είχαμε. Καταρχήν έγινε στην Τράπεζα Πυρός τον μπλόκο πριν από μια εβδομάδα με την ιστορία, 15 μέρες, με την ιστορία του διορισμού του Διευθύνοντος Συμβούλου. Που το SSM ο μηχανισμός έβαλε μπλοκάρει ουσιαστικά το διορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου. Έτσι. Εγώ προσωπικά. Και μπήκε για ένα χρονικό διάστημα. Ακριβώς. Μπήκε, όχι, δεν είναι μπήκε ο ίδιος. Και γενικώς αφορά μια προσπάθεια. Μπήκε ένας. Προσωρινός. Μπράβο. Αφορά λοιπόν μια προσπάθεια. Είπαν για τον Πόλσον, αλλά δεν θα αφορά τον Πόλσον μόνο, θα αφορά και άλλους, φαντάζομαι. Έτσι. Ο Πόλσον είναι, είναι μέτοχος τώρα. Είναι μέτοχος, αγόρασε μετοχές. Έχει αγοράσει μετοχές. Αφορά και άλλους προφανώς. Είναι μια προσπάθεια με έναν τρόπο οι τράπεζες να περάσουν στα χέρια αυτών των ξένων funds. Έτσι ώστε να περάσουν στα χέρια τους τι, γιατί τα επιχειρήσεις. Δεν θέλουν τα κτίρια, όπως αντιλαμβάνεστε, τα επιχειρηματικά και τα υπόλοιπα κόκκινα δάνεια. Θέλουν για να τα διαχειριστούν. Μεγάλες επιχειρήσεις να τις πουλήσουν μετά. Και... κυρίως τα επιχειρηματικά νομίζω και δευτερευόντως και τα υπόλοιπα κόκκινα και πράσινα. Μέσα. Εγώ λοιπόν θα έλεγα. Γι' αυτό μιλάμε έτσι, για να ξέρουμε αυτό μιλάμε, τι λέμε. Αλλά θα έλεγα ότι το πολιτικό σύστημα είναι άκρως υποκριτικό σε αυτή την ιστορία. Για να πιάσουμε το νήμα, να καταλάβει ο κόσμος τι έχει γίνει, ο αφελιντισμός των ελληνικών τραπεζών έχει συντελεστεί. Πολύ νωρίτερα. Έχουν γίνει τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις στις ελληνικές τράπεζες. Για να γίνουν, να αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι εννοούμε. Τι σημαίνει ανακεφαλαιοποίηση? Σημαίνει ότι κάποια στιγμή που χρειάστηκαν, γιατί όπως πριν μιλάγαμε για τα capital controls, χάθηκαν τα κεφάλαια τα οποία είχαν οι τράπεζες, χάθηκαν με όλη αυτή την κρίση και τη χρεοκοπία. Οι ελληνικές τράπεζες χρειάστηκαν χρήματα για να μπορέσουν να υπάρξουν. Τότε λοιπόν μιλάμε για το 10, το 11, το 12 που γίνανε οι ανακεφαλαιοποίησεις, το 12 νομίζω η δεύτερη και η τελευταία που έγινε τώρα. Εκλήθησαν οι Έλληνες μέτοχοι να βάλουν χρήματα, καινούργια κεφάλαια στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για να διατηρήσουν τις μετοχές τους στις τράπεζες. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν εμφανίστηκε κανένας. Τα χρήματα λοιπόν μπήκανε από τον ESM, δηλαδή από αυτό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο της Ευρώπης, για να καταλαβαίνουμε, βάλαν αυτοί τα χρήματά τους και τα οποία βεβαίως βαρύνουν εμάς, διότι δημιουργήθηκε ένα χρέος στην ελληνική στη χώρα. Και αυτά τα 25 που τα 5 στον τελευταίο ανακεφαλαιοποίηση. 170 δις έχουν μπει. Τα τελευταία, Μάκη, ήταν 25, τα τελευταία δις 5,5 ήταν κάτω, ήταν 5,5 με 6, ήταν η πιο μικρή ανακεφαλαιοποίηση. Λένε ότι ήταν λάθος το εκτονιστό, δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν όλα. Τη δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση. Λοιπόν, έγινε το ίδιο με τη μόνη διαφορά ότι μπήκανε αυτοί που ακούγομαι το Fairfax, το καναδικό fund που είναι γνωστό. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο Πόλσον κατέχει άμεσα στην Τράπεζα Πειραιώς το 10% και επειδή και έμεσα το 20% και έμεσα άλλα 10%. Δηλαδή αυτοί βάλανε χρήματα μέσα σε αυτή την ιστορία. Οι Έλληνες μέτοχοι δεν έβαλαν τίποτα και τα έβαλε ο ESM. Εκ των πραγμάτων λοιπόν υπογράψαν ένα μνημόνιο και το υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία αυτό το μνημόνιο. Και το υπέγραψε μάλιστα, και εδώ είναι το περίεργο, γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σοβαρότερο το θέμα. Αυτό το μνημόνιο λοιπόν προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα. Τα συγκεκριμένα πράγματα που προβλέπει είναι ότι οι διοικήσεις θα είναι της επιλογής του μεγαλύτερου μετόχου και εν προκειμένου ο μεγαλύτερος μέτοχος είναι ο ESM, αυτό το του χουσού που λέμε, το οποίο έχει βάλει και του χρωστάμε 170 δισεκατομμύρια, διότι οι Έλληνες επιχειρηματίες το ξέρουμε τι κάνανε και σε όλη αυτή την κρίση, δεν εμφανίστηκαν πουθενά. Κανένας δεν έβαλε πλάτη, πήραν τα λεφτά τους και φύγαν εκτός Ελλάδος. Το ίδιο κάνανε και στις τράπεζες. Μην εμφανιζόμαστε τώρα να χύνουμε κροκοδίλια δάκρυα για τον αφελληνισμό ενός συστήματος που μόνοι μας τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος τον είχανε. Να πούμε ονόματα, ο κύριος Λάτσης έφυγε σφαίρα και παράτησε την, για να καταλάβει και ο κόσμος, τη Eurobank πριν συμβούν όλα αυτά. Και πήγε και απέκτησε μετοχές στην Εθνική ένα μέρος. Την τράπεζα την παράτησε. Πολλοί άλλοι μέτοχοι που ήταν.
Τι έρχεται λοιπόν και λέει σήμερα? Ένα υπάρχει μνημόνιο συγκεκριμένο που λέει ότι ποιοι ορίζονται μέλη της διοίκησης, ποιος έχει τον έλεγχο, τι υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Για παράδειγμα, υπάρχει θέμα το οποίο γνωρίζουμε με την κυρία Κατσέλη. Γιατί υπάρχει θέμα? Διότι στο μνημόνιο που έχουμε υπογράψει προβλέπεται ότι εάν υπάρχει πενταετία αρχηγός πολιτικού κόμματος, είναι εξωφρενικά αυτά που ζητάνε. 15 χρόνια εγώ δεν πάω, να έχει προϋπηρεσία σε τράπεζες. Ναι, υπάρχουν τέτοια στελέχη και μπορούν να φέρουν. Εδώ τώρα το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι εμφανίζονται διάφοροι συνταξιούχοι ξένοι οι οποίοι έχουν διατελέσει, άλλοι με επιτυχία, άλλοι με αποτυχία, στελέχη των κυβερνήσεών τους. Για παράδειγμα, ο Πολωνός, ο οποίος αναφερόμαστε, ήταν υπηρεσιακός πρωθυπουργός, ήταν υπουργός οικονομικών, ήταν τραπεζικός στέλεχος. Έχει συνδεθεί με σκάνδαλα, ας πούμε, και αυτόν τον φέρνουν για... Αυτό είναι ζήτημα. Και είναι επιλογή Τόμψεν, έτσι. Είναι επιλογή βεβαίως. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατά καιρούς εκφραστεί υπέρ της εξόδου της χώρας από το... Λέω λοιπόν όμως, γιατί αυτό μας αφορά, ότι ας σταματήσει πλέον αυτή η υποκρισία. Όχι, δεν είναι αφηγισμός. Σου φέρει ξένος να κυβερνήσουν. Βεβαίως. Μα είναι δικό πρέπει. Έχω μια απορία. Επειδή λέω, μάχη, σου φέρνουν ξένους για να κυβερνήσουν. Αυτό το κάνουν νομίμως ή παρανόμως? Νομίμως. Νομίμως. Γιατί δέχτηκε η κυβέρνηση επάνω στο μαχαίρι το Δεκέμβριο και ο Τσακαλώτος και πέρασε, δέχτηκε όλους τους όρους. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό γίνεται. Ναι. Όπως έχει εκφραστεί σε στενό περιβάλλον του, ότι θα μπορούσαμε μετά, αφού παίρναμε την αξιολόγηση, να τα αλλάξουμε. Ναι, αλλά δεν τα αλλάξαμε. Οι όροι δηλαδή, για τους διαβάσεις κανείς, δεν αλλάζουν. Μου επιτρέπετε, το νόμιμο ή το παράνομο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το αν είναι νόμιμα ή όχι τα μνημόνια. Αυτά καθεαυτά. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα. Και αν είναι συνταγματικά. Αν είναι νόμιμα τα μνημόνια, λοιπόν, όπως έχουν κρυθεί ως νόμιμα. Τα μνημόνια, που δεν είναι νόμιμα. Μα έχουν κρυθεί. Δεν έχουν κρυθεί, διότι είναι διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες από το πρώτο. Δεν υπάρχει απόφαση της Συμβουλής Επικρατείας για το πρώτο μνημόνιο τουλάχιστον ότι είναι νόμιμο, διότι ήταν οι έκρηκτες περιστάσεις. Έχουν εκδηθεί ορισμένες διατάξεις του μνημονίου. Αλλά τα μνημόνια αυτά καθεαυτά δεν έχουν κρυθεί. Σας θυμίζω ότι σαν διεθνείς συμβάσεις είχε τεθεί το θέμα αυτό, το οποίο όμως παρέκαμψε ο Γιώργος Παπανδρέου. Σαν διεθνείς συμβάσεις θέλανε αυξημένες πλειοψηφίες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν έγινε και κανένα μνημόνιο δεν έχει. Εκτός από το τελευταίο, το τρίτο, που είχε αυξημένη πλειοψηφία. Τα δύο προηγούμενα όμως δεν είχαν. Τι θέλετε να πείτε, κύριε Παταμιάννα? Για να τα πιάσουμε λίγο θεσμικά και λιτά. Πρώτον, το μνημόνιο περιλαμβάνει τον όρο ότι οι τράπεζες θα τις διαχειρίζονται με συγκεκριμένο τρόπο. Ναι. Άρα είναι συμφωνημένο από τη στιγμή που υπεγράφει το τρίτο μνημόνιο. Μάλιστα. Δεύτερον, ο κύριος Τσακαλώτος, δεν ξέρω αν είναι ακριβή αυτά που αναφέρατε, κύριε Κουρή, διότι ο κύριος Τσακαλώτος έφερε τον νόμο, ξεχνάω τον αριθμό του, το 15, έφερε τον νόμο που περιλαμβάνει όλα αυτά τα κριτήρια. Όλα τα κριτήρια, μέσα όλα. Δηλαδή θέλω να πω, είναι υποκριτικό να είναι κανείς έκπληκτος σήμερα για τα κριτήρια αυτά. Ήταν προδιαγεγραμμένο και θέμα χρόνου. Ούτε ένας Έλληνας δεν έχει τα κριτήρια αυτά. Τι λέτε? Έλληνας δεν έχει τα κριτήρια αυτά. Φυσικά. Γιατί όμως? Γιατί το ίδιο πράγμα έχει γίνει και σε όλες τις πρώην ανατολικές χώρες. Να πούμε μία φράση γιατί. Διότι το σχέδιο που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αποσκοπεί στην αποδυνάμωση των εθνικών κρατών. Και γίνεται κυρίως και με θεσμικό τρόπο μέσω των διαφόρων διρεκτιβών που εγκρίνονται σήμερα, αλλά και μέσω του τραπεζικού συστήματος που είναι ο πνεύμονας της οικονομίας κάθε χώρας. Και τι συμβαίνει? Με τον τρόπο αυτό, με πρώτα απ' όλα, όπως σωστά παρατήρησε ο κύριος Καψόχας, στην τρίτη ανακεφαλαιοποίηση χάσαμε πάλι 30-40 δις, διότι το κρίσιμο θέμα που δεν αναφέρεται καθόλου είναι το εξής. Δεν πήγαμε να πούμε στο Λονδίνο που έγινε η δημοπρασία ότι εμείς βάζουμε αυτή την τιμή για τη μετοχή της Εθνικής ή της Eurobank. Είπαμε πόσα δίνεται. Δεν έθεσε η δική μας πλευρά τιμή για τις τιμές των μετοχών οι οποίες επωλήθησαν. Όταν λοιπόν ήρθε ο κύριος Πόλσον που λέτε και είπε εγώ δίνω 0,5, δεχτήκαμε την προσφορά του κύριου Πόλσον. Έτσι όλο το χαρτί που ήταν μαζεμένο στις τράπεζες απαξιώθηκε και με αυτό το νόημα η ονομαστική αξία των μετοχών ξαφανίστηκε. Γιατί, γι' αυτό βάλαμε μόνο 5 δις, όπως σωστά εσείς κύριε Κούρη παρατηρήσετε. Η ουσία τώρα.
με το γεγονός ότι αυτό, οι τράπεζες έχουν ήδη αφελινιστεί. Σε εισαγωγικά ο όρος αφελισμό σημαίνει ότι οι βασικοί μέτοχοι είναι ξένοι, αυτά τα μικρά funds. Έχει το ελληνικό δημόσιο έλεγχο μέσω του τούχου σου με τα περίφημα κόκκος που γελούσαμε πριν από 5 μήνες. Τα convertible bonds είναι οι μετατρεπόμενες συμμετοχές, ομολογίες, λοιπόν, τα οποία ελέγχει το τουχουσού και γι' αυτό παραιτήθηκαν. Τι λέτε? Πλειοψηφία θα είναι. Μα φυσικά, άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσω του τουχουσού και του λεγόμενου αμφελιντισμού των τραπεζών, τι θα γίνει τώρα? Μπαίνουν οι όροι των ξένων. Ζητήσανε κατεπηγώντας παρέτηση των τριών. Την ώρα που γινόταν εσωτερική αξιολόγηση. Ακριβώς. Πριν τελειώσει η αξιολόγηση, τις απολύσανε. Φυσικά. Διότι οι νέες διοικήσεις των τραπεζών, σε συνεργασία με τα νέα εκτελεστικά μέλη του τούχου σου, τι θα κάνουν? Θα καθορίσουν τους όρους πώλησης των κόκκινων δανείων. Δηλαδή τι, θα μπει χέρι στον όποιον απομένει επιχειρήσει. Αυτό είναι η ουσία. Νομίζω ότι το εξηγήσαμε παρκώς αυτό και μπορούμε να πάμε να ξεκινήσουμε μερικά ακόμα θέματα. Γιατί ξεκινήσαμε με αλλιώς, δεν πειράζει. Είναι ενδιαφέρον όμως, διότι η τραπεζοσύνη μου. Δεν υπάρχει Έλληνα που να μην έχει συναλλαγή. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Συζητάμε για τον αμφιλινισμό των τραπεζών και δεν θέτουμε ποτέ και το θέμα ευθύνες των διοικήσεων των τραπεζών τα προηγούμενα χρόνια. Πώς διοικούσαν λοιπόν τις τράπεζες, πού δίνανε λοιπόν το χρήμα, πού κατευθυνόταν το χρήμα αντί να πάει σε αναπτυξιακό. Δράσεις, κύριε Ραβανέ, αυτό που λέτε είναι η αιτιολογία Σόιμπλε. Για να πει βγάλ τους τώρα, μην αφήσεις κανέναν που δεν έχει 15 χρόνια τραπεζική εμπειρία, για να μην γίνει νέα διαπλοκή. Και έτσι τι ξεχνάμε? Τη διαπλοκή, όπως είπε ο κύριος Κουρής στην αρχή, των στελεχών των διαφόρων χρηματοοικονομικών. Δεν ήρθε ξαφνικά στην Ελλάδα. Εντάξει, αφήστε τον κύριο Στουρνάρα. Ο κύριος Μπαρόζο, παραδείγματος χάρη, ή ο κύριος Μπίνι Σμάγκη, που έγινε προχτές. Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε σε διάλειμμα. Έγινε διοικητής της Σοσιέτε Γενεράλ. Κύριε Ποταμιάνε, πάμε σε διάλειμμα. Άρα τι βλέπετε? Βλέπετε ότι υπάρχει μια προσπάθεια τοποθέτησης ανθρώπων σε θέσεις κλειδιά που θα ελέγξουν το ίδιο πάνω να κάνουν στην Ιταλία, παράδειγμα. Λοιπόν, κύριε, παρακαλώ, επόμενο διάλειμμα, να μιλήσουμε για λίγο τα εργασιακά, μια που έχετε πληροφορίες αύριο που θα ξεκινάει αυτή η κουβέντα. Να μιλήσουμε για λίγο τον εκλογικό νόμο, έτσι, που θα είναι επίκαιρος γιατί θα γίνει θέμα μέσα στις επόμενες μέρες, και την αναθεώρηση συντάγματος. Σε 2 λεπτά γυρίζουμε και με τα δικά σας μηνύματα.